Μόλις βγήκε το iPhone 15 και είμαι εδώ για να σου πω γιατί να μην αγοράσεις το iPhone 15 ή 15 Pro και γιατί δεν το χρειάζεσαι ουσιαστικά. Μην χαλάς τα λεφτά σου. Γεια σας, είμαι ο Κώστας από τους Digital Amusers. Πρώτο βίντεο σε αυτό το καινούριο set. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται για τους παλιούς του καναλιού εδώ πέρα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Θα υπάρχει και συνέχεια, οπότε το αφήνω εδώ. Και το μεγάλο event της Apple πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο. Είδαμε Apple Watch 2 Ultra. Άλεξ. Είδαμε USB-C σε όλα τα πράγματα, όπως και στα ηθίκη για τα AirPods, τα οποία έχω χάσει. Apple Watch Series 9 ίδια και είδαμε και το πολύ αναμενόμενο iPhone 15 και 15 Pro. Το περσινό αντίστοιχο βίντεο που έκανα για τους λόγους να μην αγοράσεις το iPhone 14 ήταν πραγματικά πιο εύκολο το φετινό, γιατί φέτος δεν έχω τόσους πολλούς να σου πω, αλλά υπάρχουν κάποιοι και μπορείς να μην αναβαθμίσεις όπως και κάθε χρόνο. Για αρχή άλλαξε κάτι πολύ χαρακτηριστικό στα iPhone, το οποίο είναι το Action Button. Αν θες μπορείς να βρεις το Mute Switch βέβαια στα απλά 15, το κουμπί για το αθόρυβο, αλλά αν θες όλα τα iPhone να πάρεις ένα Pro και να έχει το Mute Switch, γιατί ξέρεις τι, ήταν όντως κάτι παραδοσιακό, ρε φίλε Άλεξ, στο iPhone. Έκανες ένα tick, το καταλάβαινες ότι ήταν αθόρυβο, ήταν στην τσέπη σου. Ναι, τώρα το κοιτάς στο Switch εδώ, λες το έχω αθόρυβο. Τώρα δεν έχεις αυτή την οπτική επιβεβαίωση ότι το έχεις βάλει αθόρυβο. Και όποιος είναι λίγο πιο έτσι κλασικός, γιατί υπάρχουν και πάρα πολύ κλασικοί έτσι τύποι που θέλουν και το Touch ID στο κουμπί του στη μέση. Οπότε σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί, όπως και εγώ, νομίζω θα το χρησιμοποιήσω το Action Button, αλλά μου αρέσει το Mute Switch. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξω τη σίγαση και θα τη βάλω σε, θα το κάνω το κουμπί κάτι άλλο και δεν θα έχει σίγαση. Νομίζω mute θα το έχω και πάλι. Άντε και το χρόνο θέλει. Ωραίο, μαλάς βρείτε τα τζαμούς. Η κάμερα του 15 επίσης είναι αρκετά όμοιος με το 14 Pro. Και αυτό το λέω ως θετικό για να μην αγοράσεις, γιατί μπορείς να πάρεις το 14 Pro που έχει καλύτερη υλικά και ίδια κάμερα με το 15 τώρα ουσιαστικά, 48MP, και να έχεις και λίγο περισσότερο zoom. Οπότε αν ψάχνεις κάτι σε κάμερα και θες να κυμανθείς κάτω των 1000 ευρώ, ίσως καλύτερα να πάρεις ένα 14 Pro. Βασικά σίγουρα καλύτερα να πάρεις ένα 14 Pro. Έχει τις ίδιες κάμερες συν έναν φακό, τον τηλεφακό. Οπότε νομίζω πως για κάποιον που θέλει να δώσει κάτω από 1000 ευρώ, καλύτερα να πας σε Pro συσκευή 14. Ο επεξεργαστής, ο A17 Pro που έχει το 15 Pro για παράδειγμα, αν δεν κάνεις βίντεο, γιατί έχει decoders και encoders, αν δεν κάνεις βίντεο και είσαι creator κτλ., αν δεν παίζεις παιχνίδια που έχει καλύτερο GPU, ray tracing κτλ., που έδωσαν πολύ βάση και τέτοια, δεν χρειάζεται να δώσεις έξτρα λεφτά για να πεις ότι έχω και τον τελευταίο επεξεργαστή. Και το 16 Bionic μια χαρά ήταν, μπορείς να πληρώσεις λιγότερα λεφτά, να μην τα σπαταλείς άδικα ας πούμε, και να πας σε κάτι πιο οικονομικό. Οπότε σίγουρα είναι πιο δυνατός επεξεργαστής και 3 νανόμετρα, αλλά και με τα 4 νανόμετρα είναι η Apple ήδη πολύ μπροστά, οπότε μπορείς και να μην το πάρεις. Δεν τρέχει και τίποτα, οκ. Okay. Τη διαφορά του σε όλο ένα καλό επεξεργαστή την καταλαβαίνεις κατευθείαν, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Θα την καταλάβεις ίσως σε βάθος χρόνου που θα σου μείνει περισσότερα χρόνια ουσιαστικά και θα είναι πάλι γρήγορο. Οι τιμές επίσης έχουν αλλάξει πάρα πολύ και τώρα τα iPhone όλο το 15 lineup ήρθε σε φτηνότερες τιμές από το 14. Θα πέσουν πολύ οι τιμές του απλού 14, πιστεύω, και θα πέσουν και οι τιμές του 13. Οπότε αρχίζουν όλα και πηγαίνουν λίγο προς τα κάτω και ίσως είναι ένα 13 ας πούμε, αν θες να είσαι πιο οικονομικός. Είναι ένα πολύ καλό deal που θα χάσεις την κάμερα, θα πω εγώ, τα 48MP και το USB-C. Δύο πράγματα θα χάσεις. Οπότε αν έχεις πάρα πολλά αξεσουάρ για Lightning, κατευθείαν πρέπει να τα αλλάξεις. Και αν έχεις επενδύσει σε αυτό το οικοσύστημα, πρέπει να δώσεις λεφτά δηλαδή, και για να αγοράσεις το iPhone και για να αγοράσεις κάποια πράγματα ή adapters για τα ήδη υπάρχουν πράγματα που έχεις πληρώσει. Οπότε αν έχεις χτίσει ένα οικοσύστημα γύρω από αυτό, δουλεύει πλέον αρνητικά του να έχεις USB-C. Σε κάποιους βέβαια, εγώ για παράδειγμα, μπορώ να δουλέψει θετικά. Ανάλογα, αν έχεις και άλλες συσκευές, αν έχεις ένα Android τηλέφωνο, αν φορτίζεις τον drone σου μαζί κτλ. Εκεί μπορεί να δουλέψει θετικά. Ένας φορτιστής για όλα, ας πούμε. Αν όμως δεν έχεις κάτι τέτοιο, θα σου δουλέψει αρνητικά αυτό. Και να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερκαταναλωτισμό. Εντάξει, να είμαστε λίγο τσιλαριστοί. Βγήκε το τιτάνιο, ναι, μια χαρά. Το μπλε αυτό είναι το ίδιο με το Pacific Blue, σχεδόν ίδιο τέλος πάντων, του 12 Pro. Δεν είναι ότι χάλασε ο κόσμος τώρα, βγήκαν το iPhone, τρέξτε όλοι, αγοράστε, χαλάστε τα λεφτά σας κτλ. Έχουν από 1000 ευρώ μέχρι 1500. Δηλαδή τσιλάρε και λίγο. Είναι αλήθεια ότι αυτό το line-up το φετινό είναι πολύ καλό. Εν τέλει, στην παρουσίαση με το Freak Unboxer και τα παιδιά, μπορεί να είπαμε ότι εντάξει, μπορεί ότι άλλαξε. Αλλά νομίζω πως έχει κάνει πολύ καλές ενέργειες σε Apple τελικά. Αλλά πάντα υπάρχουν λόγοι καλοί, όπως τα χρήματα για παράδειγμα, για να μην αγοράσεις ένα καινούριο iPhone. Γιατί και δεν νομίζω να πάρεις το 14, ας πούμε, το απλό και να πεις, αχ, μου λείπει τώρα, αχ, ήθελα να ήταν πιο γρήγορο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πεις αυτό. Είναι μικρές οι διαφορές. Πρέπει να κάνεις τη σωστή αγορά για σένα. Σε 1-2 μήνες θα έχουν πέσει και λίγο τιμές. Οπότε, αν αγοράσεις, δεν χρειάζεται να αγοράσεις κατευθείαν. Good morning, δεν είναι λίγο έτσι. Και δεν χρειάζεται να υπερενθουσιαζόμαστε με όλα τα πράγματα.
Τσίλαρε, κάνε σωστές αποφάσεις. Έρχονται και έτσι γιορτινές περιόδου τώρα, Δεκέμβριος κτλ. Βγάζουν διάφορες προσφορούλες και τέτοια. Οπότε, βάλ τα κάτω λίγο, δες τι παίζει, γιατί οι διαφορές μπορεί σε κάποια ένα-δύο πραγματάκια να είναι μεγάλες και να λες, α, είναι 48 MP USB-C. Σε κάποιο άλλο όμως είναι ίδιες. Τα κουμπιά είναι τα ίδια, στο 15 το απλό, το mute switch είναι το ίδιο, το 6,7 inches και 6,1 είναι το ίδιο, το 60 Hz είναι το ίδιο, δεν έγιναν 120 Hz, οπότε. Πάλι 60 Hz σε 1000 ευρώ, 949 ευρώ τηλέφωνο. Είπα και την τιμή. Πουτανιάρης. Αλουμίνιο, παραμένει να είναι το αλουμίνιο. Ναι, έγινε μάτι υφή πίσω του τζαμιού. Οκ, okay, είναι το aesthetic λίγο της υπόθεσης μόνο. Στο απλό μοντέλο δεν άλλαξε τα bezels και είναι πάλι μεγάλα, αλλά στο Pro είναι τα μικρότερα. Οπότε όταν το κοιτάς από μπροστά το κινητό, αν έχεις μια θήκη για παράδειγμα το 15 με το 14 και το 13 θα είναι ίδια, λέω μέχρι το 13 ήδη και το 12 θα είναι ίδιο, αλλά άντε πες λίγο τα bezel έχουν αλλάξει ένα μιλιμέτρ. Μέχρι το 13 μπροστά, η μπροστά άψη του είναι ίδια, τα χέρια είναι τα ίδια, η οθόνη είναι η ίδια, η φωτεινότητα έχει αλλάξει κατά 200-300 nits, είναι λίγο καλύτερη σίγουρα από το 13. Αλλά και στο 13 ήμουν ευχαριστημένος όσο το είχα για κάνα το review. Αύριο βγαίνει γιατί να αγοράσεις το iPhone 15, οπότε μπορείς να το δεις σε... Εδώ.